Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον κύριο Βαγγέλη Μυτιληναίο, επιχειρηματία, επόμενο πρόεδρο του ΣΕΒ. Δουλεύει το μικρόφωνο. Να αρχίσουμε από τα βασικά. Ένα-δύο. Δουλεύει, μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω πριν από λίγη ώρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, με ένα στέλεχό σας. Θα το καταφέρουμε. Λοιπόν, ένα στέλεχό σας πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσετε σε μια νέα μονάδα, από ό,τι καταλαβαίνω, παραγωγής ενέργειας. Και τα ερωτήματα είναι δύο, βέβαια. Έτσι. Το ένα είναι γιατί τώρα, γιατί κάποιος αποφασίζει να επενδύσει στην Ελλάδα. Έχει φύγει τελείως το ρίσκο, η αβεβαιότητα όλη αυτή. Και το δεύτερο είναι από πού βρίσκεται τη ρευστότητα. Γιατί και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο. Βασικό για αυτό, σε μια επένδυση. Είμαι πολύ χαρούμενος που κάναμε αυτή την ανακοίνωση σήμερα. Είμαι χαρούμενος γενικώς όταν παίρνουμε αποφάσεις να επενδύσουμε. Σε όλα τα εργοστάσια που έχουμε κάνει, έχω χαρεί πάρα πολύ. Με ακούτε? Σε όλα τα εργοστάσια που έχουμε κάνει, η πιο ευτυχισμένη στιγμή είναι η στιγμή της απόφασης της επένδυσης. Μετά αρχίζουν οι δυσκολίες. Ερώτημα κατά πόσον η Ελλάδα είναι έτοιμη να δεχτεί τις επενδύσεις. Όπως είχα πει πριν από κάμποσο καιρό, νομίζω ότι έχουμε μπει σε άλλη φάση. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους έθεσα τον εαυτό μου στη διάθεση του ΣΕΒ για την Προεδρία μετά τον Θεόδωρο το ΦΕΣΑ, είναι γιατί θεωρώ ότι έχουμε μπει σε άλλη εποχή, μπαίνουμε σε άλλη εποχή και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Οπότε η απάντηση είναι ναι, η ενεργειακή αγορά χρειάζεται μονάδες. Αυτή η μονάδα η οποία θα χτιστεί θα είναι η καλύτερη μονάδα στην Ευρώπη, πολύ μεγάλης απόδοσης. Χαιρόμαστε που θα κάνουμε το ενεργειακό κέντρο στα σπίτια. Θα είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα πια με το χτίσιμο αυτής της μονάδας, όπως ήταν παλιά από το Λεμαΐδη, Κοζάνη κτλ. Με μία διαφορά, δεν θα είναι λιγνίτες, θα είναι φυσικό αέριο. Τώρα να ρωτήσω επίσης, γιατί αποφασίσατε να μπλέξετε και χρησιμοποιώ τη λέξη μπλέξατε επίτες με το ΣΕΒ. Ζούμε σε μια εποχή που ο δημόσιος βίος δεν είναι ότι πιο ευχάριστο επασχολητός. Απαιτεί μια γενναιότητα κανείς για το να έχει άποψη και να διατυπώνει. Αλλά αποφασίσατε να το κάνετε. Γιατί αυτό? Και επίσης να ρωτήσω και το άλλο, γιατί η ΣΕΒ είναι για πολύ κόσμο ελίτ. Έτσι, είναι κάτι απόμακρο, κάτι πίσω από κλειστά δωμάτια. Είναι κάτι που θα αλλάξει αυτό? Η απόφαση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Και ήταν πολύ δύσκολη γιατί ο χρόνος που έχω στη διάθεσή μου είναι ελάχιστος, αν όχι ανύπαρκτος. Άρα πρέπει να βρω χρόνο εκεί που δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως και ένα άλλο βασικό consideration. Εμείς μπορεί να δουλέψαμε στο εξωτερικό, μπορεί να κάναμε μεγάλες επιτυχίες στο εξωτερικό, αλλά άνθρωποι γίναμε στην Ελλάδα. Και κάποια στιγμή πρέπει να γυρνάς στην πατρίδα σου και κάτι από αυτά που σου έχει δώσει. Και εγώ έτσι αισθάνομαι. Βάζω τον εαυτό μου στην υπηρεσία του ΣΕΒ, βάζω τον εαυτό μου στην υπηρεσία της ελληνικής οικονομίας με προσωπικό κόστος. Και το κάνω και θα το κάνω ευχαρίστως. Περάσαμε μια μεγάλη περίοδο, όπως ξέρετε πολύ καλά, μετά τη μεταπολίτευση, όπου ο επιχειρηματίας, το κέρδος και όλα αυτά ήταν κάτι σαν ανάθεμα. Αυτό μπορεί να αλλάξει, δηλαδή υπάρχει τρόπος να αλλάξει αυτή η κουλτούρα? Νομίζω ότι η κρίση των τελευταίων ετών έχει ήδη βοηθήσει προς την αλλαγή αυτής της κουλτούρας. Δεν μπορώ να πω ότι άλλαξε. Αλλά νομίζω είμαστε on the way there. Αλλάζει και νομίζω θα αλλάξει τώρα και ακόμα πιο πολύ με την ανάκαμψη η οποία περιμένουμε να έρθει, η οποία ήδη έχει έρθει, με την ανάπτυξη να αρχίσει να επιταχύνεται, να αρχίσει ο κόσμος να βρίσκει δουλειές. Εμείς βλέπουμε πολύ μεγάλη προθυμία στον κόσμο να εργαστεί. Η εργασία είναι το βασικότερο πράγμα και όχι η επιχειρηματικότητα. Σας θυμίζω ότι παλιά, προ-κρίσης, έψαχνες να βρεις εργαζόμενους και δεν έβρισκες. Δεν θέλανε να δουλέψει ο κόσμος. Βολευόταν αλλιώς. Τώρα θέλει να δουλέψει. Νομίζω η αντίληψη του παραγωγικού μοντέλου σιγά-σιγά έρχεται σωστά εκεί που πρέπει. Υπάρχει μια συζήτηση γύρω από το τι είναι ο ΣΕΒ επίσης, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι βιομηχανικής παραγωγής που παραπονιέται το τελευταίο διάστημα ότι δεν εκπροσωπείται ουσιαστικά από το ΣΕΒ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και πώς θα το αντιμετωπίσετε?
Ορθώς παραπονιέται. Σωστά παραπονιέται. Ο ΣΕΒ τα τελευταία χρόνια έχει κάνει άνοιγμα και έχει γίνει πατρονά, το οποίο συμπεριλαμβάνει πάρα πολλούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, απαραίτητους όμως για την πρόοδο της χώρας. Έτσι έπρεπε να γίνει. Στη διαδικασία αυτή η βιομηχανία κάπου ρίχτηκε. Εκεί που συγκέντρωνε το 100% της προσοχής και των πόρων, ανθρώπινων και άλλων, ρίχτηκε. Αυτό τώρα θα αλλάξει. Το γεγονός ότι εγώ αναλαμβάνω την προεδρία του ΣΕΒ, ο Μιχάλης Στασινόπουλος αναλαμβάνει πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας, ο Δημήτρης Παλεξόπουλος παραμείνει αντιπρόεδρος κτλ. Νομίζω ότι είναι ένα καθαρό σήμα στην αγορά ο ΣΕΒ της επόμενης μέρας που κοιτάει. Τώρα, η ανάπτυξη από πού θα έρθει? Υπάρχει η μεγάλη και υπάρχει και ο μικρομεσαίος, που έχει ακόμα ένα πρόβλημα ρευστότητας και ένα πρόβλημα το που να βρει χρήματα. Από πού θα έρθει η ανάπτυξη? Πολύ μεγάλο θέμα. Πώς μπορώ να είμαι σύντομος αυτό? Η πραγματικότητα είναι ότι η ρευστότητα για τις μεγάλες επιχειρήσεις υπάρχει άφθονη. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο, οι τράπεζες προσπαθούν να δανείσουν τις μεγάλες επιχειρήσεις και δεν το καταφέρνουν. Γιατί τα επενδυτικά σχέδια ακόμα δεν ξεπαγώνουν. Αλλά στις μικρές επιχειρήσεις έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία να παρέχουν ρευστότητα. Αυτό έχει να κάνει με τα collaterals, έχει να κάνει με τις εγκαιοδοσίες, έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη των τραπεζών, η οποία κλονίστηκε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Κλονίστηκε πάρα πολύ με τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πολλές από αυτές δυστυχώς δεν καταφέραν να επιζήσουν, χαθήκανε πολλά λεφτά και τώρα και οι τράπεζες είναι ιδιαίτερα προσεκτικές. Όταν αποκτήσουν και οι τράπεζες με το καλό περισσότερη ρευστότητα, θέλω να ελπίζω ότι μεγάλο μέρος από αυτή τη ρευστότητα που θα προκύψει θα πάει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες το έχουν και περισσότερη ανάγκη από όλους. Και στο ΣΕΒ θα το κοιτάξουμε αυτό πάρα πολύ, είναι από τις προτεραιότητές μας. Έχουμε μπροστά μας την τυπική ή ουσιαστική, θα δούμε, έξοδο από τα μνημόνια. Πρώτη ερώτηση είναι αν τα μνημόνια άλλαξαν κάτι ουσιαστικά στο πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας, που ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα για τη χώρα. Και το δεύτερο είναι αν θα χρειαστεί κάποια στήριξη, κάποια επιτήρηση η χώρα μετά την έξοδο. Προληπτική γραμμή δηλαδή. Διαλέγετε και παίρνετε, δεν είναι. Okay. Δεν φοβάμαι καμία ερώτηση, Αλέξη, ό,τι νομίζεις. Λοιπόν, τα μνημόνια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι βοήθησαν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Καμία αμφιβολία. Σας το λέω εξ ιδίας πείρας, αλλά το βλέπω και από συναδέλφους ότι βελτιώσαν πολύ την κατάσταση. Το κοινωνικό κόστος, το γνωρίζετε, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και η βελτίωση της οικονομίας πρέπει να συνοδευτεί και με αποκατάσταση πολλών αδικιών που έχουν γίνει. Αλλά οι επιχειρήσεις σήμερα, αυτές που επέζησαν, μικρές, μεγάλες, μεσαίες, είναι πολύ πιο ανταγωνιστικές από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Λοιπόν, buffer stock ή προληπτική γραμμή. Δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι η έξοδος από τα μνημόνια να μην αναστείλει το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα το ελληνικό. Πρέπει εμείς οι Έλληνες να αναλάβουμε το δικό μας μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα και να κάνουμε αυτά τα πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε εμείς και όχι με ραβασάκι και με mail και με fax. Όχι. Αυτό είναι το μείζον και όχι η προληπτική γραμμή, η buffer. Γι' αυτό δεν αποφεύγω την ερώτηση. Πρέπει η κυβέρνηση να εξαντλήσει το χρόνο. Οι διεθνείς συνθήκες, όπως βλέπετε, μεταβάλλονται ραγδαία, μεταβάλλονται μέρα με τη μέρα, όχι εβδομάδα με τη εβδομάδα. Και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να κρατήσει το χρόνο όσο πάει και την κατάλληλη ώρα να πάρει τις αποφάσεις της. Δεν θα πω εγώ στην κυβέρνηση αν θα κάνει buffer stock και αν θα κάνει προληπτική γραμμή. Αλλά πρέπει να εξαντλήσει το χρόνο, ούτως ώστε οι αποφάσεις που θα πάρουν είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα που θα προκύψει εκείνη τη στιγμή. Τώρα, οι βασικές αλλαγές που αντιλαμβάνομαι ότι έχουν επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα θετικά είναι οι αλλαγές στα εργασιακά, οι συλλογικές συμβάσεις, επίσης κατώτερες μισθώσεις και ούτω καθεξής. Όσο θα μπαίνουμε σε έναν εκλογικό κύκλο, θα υπάρχει τρομακτική πίεση βεβαίως, ειδικά μετά τον Αύγουστο, να ξυλωθούν μερικές από αυτές τις μεταρρυθμίσεις.
Θέλω να πιστεύω ότι όλοι έχουμε καταλάβει και όλοι έχουμε πάρει τα μαθήματά μας από την κρίση. Εάν νομίζουμε ή αν κάποιοι βλέπουν την έξοδο από τα μνημόνια σαν το έναυσμα για την επιστροφή σε πρακτικές πρώτου 2008 και 2009, θα είναι μια απόλυτη καταστροφή. Μπορούμε άνετα ως Έλληνες μέσα σε ένα χρόνο να ανατρέψουμε ό,τι καταφέραμε με κόπο και αίμα τα τελευταία 9. Άνετα μπορούμε να το κάνουμε. Ας μας βοηθήσει ο Θεός να μην γίνει αυτό το πράγμα. Η συνένεση παίζει ένα ρόλο στο να δημιουργήσει ένα κλίμα βεβαιότητας, να ξέρει ο επιχειρηματίας τι θα του ξημερώσει την άλλη μέρα. Και αυτό που γίνεται τώρα με την Novartis και το καθεξής. Πώς το βλέπετε εσείς, ένας έμπειρος επιχειρηματίας και παρατηρητής των πραγμάτων? Το παίρνω διπλό το ερώτημα. Η συνένεση. Εάν μου κάνατε μια ερώτηση και μου λέγατε από όλους τους παράγοντες οι οποίοι σε αυτή τη στιγμή προσμετρώνται από μια επιχείρηση μικρή, μεγάλη, για να κάνει μια επένδυση, ποιος θα ήταν ο πιο σημαντικός παράγον, δεν θα σκεφτόμουν ούτε ένα δευτερόλεπτο και θα σας απαντούσα η πολιτική σταθερότητα και συνένεση. Δεν θα σκεφτόμουν ένα δευτερόλεπτο. Αυτό χρειάζεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Δεν πρέπει, we have to be out of the news. Δεν πρέπει να παίρνεις εφημερίδα Handelsblatt και να βλέπεις την Ελλάδα. Δεν πρέπει. Για όσο μπορούμε, να μην είμαστε στα νέα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, αυτό για μένα είναι το μείζον. Τι άλλο νομίζω ότι βαραίνει σε επιχειρηματικές και τέτοιου είδους αποφάσεις, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε στην πορεία. Αλλά αυτό είναι το μείζον για μένα. Το όνειρό μου να γίνουμε μια βαρετή χώρα, αλλά νομίζω να είμαστε μακριά από αυτό. Πέστε μου κάτι, οι πολιτικοί ακούνε ανθρώπους πρακτικούς που έχουν έτσι τον κοινό νου? Μια χαρά ακούνε, αλλά το θέμα είναι τι κάνουνε. Ακούνε περισσότερο. Ακούνε περισσότερο από παλιά. Κοιτάξτε, ο κάθε πολιτικός είναι άνθρωπος, ο κάθε πολιτικός θέλει να ακούει, δεν θέλει να ακούει, είναι πιο δύσκολο στην κοινωνία, είναι αυτό. Ως είδος, λέω, ως πίσης, ακούνε περισσότερο από παλιά. Ως πίσης. Είναι πιο πρακτική. Δεν είναι το μείζον. Γιατί είναι ένα ειδικό ο πίσης, όπως ξέρετε. Δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι τι γίνεται μετά. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι ακούνε. Σε την περίοδο του κυρίου Βαρουφάκη δεν άκουγε κανένας τίποτα. Τώρα ακούνε. Εάν καθόσταν με ένα πρωθυπουργό, αρχηγό της αντιπολίτευσης, ανεξάρτητα από κόμματα, και ξέρω ότι το έχετε κάνει αρκετές φορές στο παρελθόν και θα το κάνετε και στο μέλλον, υποθέτω, τι είναι τα τρία πράγματα που θα του λέγατε ότι πρέπει να αλλάξει άμεσα σε αυτή τη χώρα? Άμεσα όμως. Ένα πολιτικό, ένα πρωθυπουργό, ας πούμε. Λοιπόν, το πρώτο που θα του έλεγα είναι να εξασφαλίσει τη μίνιμουμ πολιτική συνένεση σε αυτά που κάνει και την πολιτική σταθερότητα. Το δεύτερο, να δεσμεύεται και να πραγματοποιεί αυτά για τα οποία δεσμεύεται. Και τρίτον, να θεωρεί την επιχειρηματικότητα ότι είναι ο τρόπος της ευημερίας και της πρόοδου ενός τόπου και όχι ότι είναι ο τρόπος, όπως θέλει να το βλέπουν λαϊκίστικα πάρα πολύ, ο τρόπος για να πλουτίζουν μερικοί. Οι θέσεις εργασίας προέρχονται από την αύξηση επιχειρηματικότητας, δυστυχώς, και όχι από μόνη της εργασία. Χωρίς εργασία, φυσικά, όπως θα ξέρετε, δεν γίνεται τίποτα. Αλλά για να υπάρξει εργασία, πρέπει να υπάρχουν και επενδύσεις. Αυτό, νομίζω, το τρίπτυχο θα ήταν από επιχειρηματική σκοπιάς αυτό που θα έλεγα σε ένα οποιοδήποτε πρωθυπουργό που με ρωτούσε. Φορολογίες, φορές, πόσο είναι πρόβλημα, πόσο μεγάλο εμπόδιο είναι για επιχειρηματίες? Τη φορολογία δεν πρέπει να τη βλέπουμε μόνο σαν φορέ εισοδήματος. Πρέπει να τη βλέπουμε σαν φορέ εισοδήματος, σαν wealth tax, σαν κοινωνικές συνεισφορές και όλα αυτά, τα οποία είναι τα χειρότερα. Αυτά είναι τα χειρότερα. Λοιπόν, η σούμα αυτή είναι πάρα πολύ ψηλή. Και βρέθηκε η Ελλάδα σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, με μια οικονομία να πηγαίνει ταχύτατα και για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ύφεση και να πρέπει να εξασφαλίσει πλεονάσματα. Αυτό είναι εναντίον οποιασδήποτε οικονομικής θεωρίας.
Δεν υπάρχει, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Το γεγονός ότι τελικώς το ισορροπήσαμε μετά από τόσα χρόνια είναι άθλος. Δεν μπορεί να ισορροπήσει μια οικονομία η οποία πέφτει και αφαιρείς πόρους από την οικονομία. Αυτό δεν πάει μαζί ποτέ, δυστυχώς. Αλλά έπρεπε να γίνει εδώ. Γιατί έπρεπε να γίνει, διότι ήταν ο μόνος τρόπος να συνεχίσουν οι ξένοι να μας χρηματοδοτούν τη ζωή μας. Την ύπαρξή μας. Αλλιώς θα είχαν βγάλει την πρίζα και θα είχαμε τελειώσει. Αυτό δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Τώρα όμως εδώ που φτάσαμε, πρέπει να κάσουμε πάρα πολύ σοβαρά να δούμε και η πολιτική μας, και όχι μόνο της κυβέρνησης, πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε τι θα κάνουμε με το θέμα του χρέους και τι θα κάνουμε κυρίως, για μένα, ακόμα πιο σημαντικό, τι θα κάνουμε με το θέμα των πλεονασμάτων. Ο κύριος Βίζερ ήταν πολύ σαφιστές. Όταν το ρώτησα εάν θα μπορούσε μια μεταρρυθμιστική κυβέρνηση να πάρει ένα καινούριο grand bargain, να το πω έτσι, όπου σαν αντάλλαγμα θα έπαιρνε χαμηλότερα πλεονάσματα, άρα χαμηλότερους φόρους, μου είπε ότι είναι σχεδόν αδύνατον. Έχω μεγάλο σεβασμό στον κύριο Βίζερ, είναι ένας καλός τεχνοκράτης. Good for him, αλλά αυτές είναι σοβαρές πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες δεν θα τις πάρει κανένας Βίζερ. Αυτές είναι αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν από ανώτατα πολιτικά στελέχη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και να μην βιαζόμαστε. Οι πολιτικές εξελίξεις τρέχουν. Αύριο έχουμε εκλογές στην Ιταλία. Να δούμε, κύριε Παπαχελά, τι θα γίνει στην Ιταλία. Και να δούμε τη Δευτέρα πώς θα ξημερώσει. Και εδώ είμαστε πάλι. Να δούμε τις συνθήκες. Η Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Η Ελλάδα δικαιούται αυτή τη στιγμή σωστής, καλής μεταχείρισης. Το 3,5% πλεονάσματα το οποίο ο Πρωθυπουργός αναγκαστικά αποδέχτηκε. Ήξερε πάρα πολύ καλά όταν το αποδεχόταν ότι είναι αδύνατο να γίνει. Έχουμε unsustainable χρέος και unsustainable surpluses. Αυτά τα δύο δεν είναι διατηρήσιμα. Είναι ξεκάθαρο. Το αν ο κύριος Βίζερ νομίζει ότι είναι, εγώ δεν συμφωνώ με τον κύριο Βίζερ. Το γενικότερο γεωπολιτικό περιβάλλον πώς επηρεάζει τις επενδύσεις, τις αποφάσεις για επενδύσεις και το καθεξής. Γιατί ζούμε σε μια περιεργή, σε μια ασταθή γειτονιά και παράλληλα βεβαίως έχουμε και πράγματα που δεν είχαμε δει στο παρελθόν. Έχουμε ένα εμπορικό πόλεμο, για παράδειγμα, από τον κύριο Τραμπ τις τελευταίες μέρες. Επειδή το θέμα μας αφορά άμεσα, γιατί ο πόλεμος ξεκίνησε από το χάλιβα και το αλουμίνιο, είναι η χειρότερη εξέλιξη που μπορούσα να είχα φανταστεί ότι θα συνέβαινε. Εάν ξεκινήσει όντως εμπορικός πόλεμος, και δεν μπορώ να φανταστώ, άπαξ και ο Αμερικανός Πρόεδρος επέλεξε αυτή την τακτική, δεν μπορώ να φανταστώ από Δευτέρα πώς αυτό δεν θα κλιμακωθεί. Προσπαθώ να το φανταστώ για να ερεμώ, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πώς δεν θα συνεχιστεί και θα κλιμακωθεί. Είναι το χειρότερο σενάριο. Οι οικονομολόγοι μεταξύ μας δεν συμφωνούμε σε τίποτα. Ο καθένας έχει τη θεωρία του. Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες γενικώς και ο καθένας εξ ημών έχει και τη δική του. Σε ένα μόνο πράγμα συμφωνούμε. Ότι το international trade είναι win-win για όλους. Μόνο σε αυτό συμφωνούμε. Λοιπόν, να τα βάλουμε τώρα και με αυτό. Καταστροφή. Έχουμε και το άμεσο γεωπολιτικό περιβάλλον. Έχουμε Σκόπια, έχουμε Δυτικά Βαλκάνια, έχουμε Τουρκία, έχουμε μια μαύρη τρύπα στη Συρία και στη Μέση Ανατολή, πολύ κοντά μας. Αυτό πώς μας επηρεάζει ή και δημιουργεί ευκαιρίες με ένα περίεργο τρόπο? Η μοναδική ακρεφνώς φιλική χώρα στα σύνορά μας, συνολικά, είναι τα Σκόπια. Έχω δουλέψει στα Σκόπια πολλές δεκαετίες. Οι Σκοπιανοί επήγονται να τους υιοθετήσουμε. Επήγονται. Θεωρούν ότι η πιο στενή σύνδεση με την Ελλάδα θα τους λύσει πάρα πολλά προβλήματα και ιδίως οι Σλαβομακεδόνες, οι οποίοι συζούν με αλβανική μειονότητα, ο Θεός να την κάνει μειονότητα, είναι ήδη 50%, με ό,τι αυτό σημαίνει και ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, τους μόνους φιλικούς γείτονες,
να τις κρατάμε στην απέξω. Για μένα είναι λάθος 25 χρόνια πολιτική, αλλά τουλάχιστον αυτό που αποφασίστηκε στο Βουκουρέστι, ας το κρατήσουμε και ας προσπαθήσουμε να το εφαρμόσουμε. Νομίζω ότι η συγκυρία είναι πολύ καλή για να υπάρχει κάποιο είδους συμφωνία και θα έκανα έκκληση όπως τα πολιτικά κόμματα όλα αυτά τα χρόνια κράτησαν την εξωτερική πολιτική και την άμυνα έξω από το πολιτικό παιχνίδι, να το κάνουν το ίδιο και τώρα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα. Τουρκία. Λόγω Τουρκίας δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα. Ένας μεγάλος πονοκέφαλος, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, που σας απασχολεί και εσάς προφανώς, είναι η ΔΕΗ. Εδώ υπάρχουν, μπαίνουν στοιχήματα αν θα καταρρεύσει σε 6 μήνες, σε 2 χρόνια και ούτω καθεξής. Πρέπει να διασωθεί η ΔΕΗ και μπορεί να διασωθεί. Λοιπόν, αν η ΔΕΗ πέσει, πέσαμε όλοι. Αν η ΔΕΗ πέσει, πέσαμε όλοι. Πέσαν οι τράπεζες πρώτες, γιατί είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Έπεσε η βιομηχανία δεύτερη. Δεν έχει φτάσει ακόμα η ενεργειακή αγορά σε σημείο που να μπορεί να κάνει χωρίς τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ πρέπει να κάνει slim down, να γίνει πολύ πιο υγιής, πολύ πιο focused και να συνειδητοποιήσει ότι δεν είμαστε ούτε στα 60s ούτε στα 70s. Άλλος ο ρόλος της ΔΕΗ πια από εδώ και στο εξής. Αλλά το να πέσει η ΔΕΗ είναι ένα σενάριο που οποιοδήποτε που ξέρει ένα και ένα στα ενεργειακά πόσο κάνουνε, καταλαβαίνει ότι θα είναι ο εφιάλτης της Ελλάδας, όχι της ενεργειακής αγοράς. Πάση θυσία, η ΔΕΗ πρέπει να κρατηθεί, αλλά πρέπει να κρατηθεί με τους όρους της νέας εποχής, όχι με τους όρους του 60. Δεν γίνεται. Στην προηγούμενη φάση ανάπτυξης που είχε η χώρα, αναδείχθηκε μια καινούργια επιχειρηματική τάξη, η οποία όμως ταυτίστηκε πάρα πολύ με την αρπαχτή, ένα κομμάτι ήταν κρατικοδίαιτο, ένα κομμάτι ταυτίστηκε με το lifestyle και το καθεξής. Πώς θα αποφύγουμε τα ίδια λάθη στον επόμενο κύκλο, πώς θα είναι πιο ενάρετος ο επόμενος κύκλος ανάπτυξης και ποια πρέπει να είναι τα πρότυπα, να το πω έτσι, οι αρχές μιας νέας επιχειρηματικής τάξης? Εμείς ο ΣΕΒ δεν είμαστε έτσι πάντως. Το μοντέλο του ΣΕΒ δεν είναι αυτό που περιγράφεται. Το μοντέλο του ΣΕΒ είναι παραγωγή, το μοντέλο του ΣΕΒ είναι εργασία, το μοντέλο του ΣΕΒ είναι πρόοδος, το μεγάλο του ΣΕΒ είναι ανταγωνιστικότητα. Δεν θα ήθελα με τίποτα να ξαναδώ αυτό το μοντέλο το οποίο αναφέρεται, το οποίο πραγματικά και εμένα προσωπικά μου δημιουργούσε πολύ μεγάλη δυσανεξία. Δεν θα ήθελα να το δω όταν η χώρα μας με το καλό πάρει μπρος, το να δούμε πάλι τέτοιου είδους φαινόμενα. Θα είναι πολύ στενόχωρο και όπως σας είπα προλίγου, μπορούμε ως Έλληνες έχουμε άνετα το ταλέντο σε ένα χρόνο να διαλύσουμε ότι με τόσο φοβερό κόπο χτίζουμε 8-9. Και το άλλο που θα ρωτήσω είναι, μεγάλωσαν τουλάχιστον 2 γενιές, έχω μπορεί να υπολογίσω εγώ, νέων ανθρώπων σε αυτή τη χώρα, με το όνειρο είτε να διοριστούν στο δημόσιο, είτε να περιμένουν στο καφενείο μια επιδότηση. Αυτό πώς θα αλλάξει, εσείς όταν θα βλέπατε ένα τέτοιο πιτσιρικά σήμερα, που είναι 15 χρονών, και σκέπτει το μέλλον, πώς θα τον πείθατε να αλλάξει αυτό το frame of mind, αυτόν τον τρόπο λειτουργίας? Θα του έλεγα ότι ο μοναδικός τρόπος για να βελτιώσει την θέση τη δική του, να βελτιώσει τη θέση της οικογένειάς του, να βελτιώσει το μέλλον του, θα είναι να ενταχθεί σε μια καλή, υγιή, ιδιωτική επιχείρηση, η οποία κοιτάει μπροστά και η οποία προσβλέπει στο μέλλον για να αναπτυχθεί και αυτός ο ίδιος να αναπτυχθεί μαζί της. Εμείς στις επιχειρήσεις μας έχουμε εργαζομένους τρίτης και τέταρτης γενιάς. Συγκινούμε που το λέω. Και χαίρομαι που το λέω. Όλοι αυτοί προόδευσαν, μεγαλώσανε παιδιά, οικογένειες, ζήσανε παππούδες χρόνια, συνταξιούχοι, μέσα από αυτές τις εταιρείες τις δικές μας. Και πόσες άλλες. Αυτό θα του έλεγα. Και αν θες να πας στο δημόσιο να λουφάρεις, πήγαινε. Αλλά δεν είναι αυτό το πρότυπο για ένα νέο άνθρωπο. Δεν πρέπει να είναι. Ένα μεγάλο ζήτημα και μια πρόκληση είναι βέβαια η παιδεία σε αυτή τη χώρα. Και το ερώτημα είναι πώς παντρεύει κανείς την παιδεία με την αγορά. Γιατί έχω την εντύπωση ότι εκεί έχουμε κάνει μερικά βήματα προς τα πίσω τελευταία. Η παιδεία, έτσι όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι, δεν είμαι ειδικός, υπάρχουν πολύ ειδικότεροι, αλλά η παιδεία
είναι μια κοινωνική επένδυση πάρα πολύ μακροχρόνιας απόδοσης. Από τη φύση της, λοιπόν, δεν κουμπώνει πάρα πολύ εύκολα με την οτροπία του μέσου Έλληνα πολιτικού, ο οποίος θέλει να δίνει πόρους και να δίνει κόπο σε κάτι το οποίο είναι αμέσως αποδόσεως μέχρι τις επόμενες εκλογές. Γι' αυτό η παιδεία, θα ήθελα πάρα πολύ να τη δω, να είναι ένα υπερκομματικό θέμα. Μπορεί τα κόμματα, τα βασικά κόμματα εξουσίας κτλ. Να έχουν τις αντιλήψεις τους, αλλά σε μερικά βασικά θέματα της παιδείας, εγώ νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Διότι αυτές είναι επενδύσεις οι οποίες θα γίνουν σήμερα και θα αποδώσουν την επόμενη γενιά. Άρα πολιτικά είναι suicide. Πολιτικά. Αλλά εθνικά είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Τον Αύγουστο τελειώσαμε με το μνημόνιο. Τελειώσαμε με την κρίση. Υπάρχει κίνδυνος πισωγυρίσματος ή τελειώσαμε. Είναι κάτι στο DNA μας που παραμονεύει και πρέπει να το προσέχουμε. Θα τελειώσουμε αυτό. Άλλο τελειώσαμε με το μνημόνιο, άλλο τελειώσαμε με την κρίση. Είναι λίγο διαφορετικά. Με το μνημόνιο θέλω να πιστεύω ότι τελειώνουμε τον Αύγουστο. Όλα τα ακούσματα που έχω, όλη η πληροφόρηση που έχω είναι ότι και οι Ευρωπαίοι θέλουν να τελειώνουν και φυσικά η κυβέρνηση θέλει πάση θυσία να τελειώνει. Αλλά με την κρίση, σας θυμίζω ότι έχουμε χάσει 25% του ΕΠ και για να επανέλθουμε εκεί που ήμασταν και να ανακτήσουμε το 25% του ΕΠ, μπορεί να μας χρειαστούν και 10 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εγώ.